22η συνεχή χρονιά ο σύλλογός μας πραγματοποιεί αυτή την εκδήλωση. Ξεκινήσαμε πρώτα να κάνουμε αγώνες ανάμνηση των σεισμών και συνεχεία εδώ και 19 χρόνια η εκδήλωση αυτή γίνεται στη μνήμη του δωρητή μας και από τους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν να βοηθούν το σύλλογο και συνεχίζουν τα παιδιά τους, Γεωργίου Α. Καρέλια. Σε αυτόν τον αγώνα η λέξη αγώνας έχει εκλείψει, διότι έχουμε αρκετά προβλήματα με τη διοργάνωση ενός αγώνα και ειδικά με τους νόμους που έχουν βγει τους καινούργιους, οι οποίοι επιδέχονται μία διευκρίνηση γιατί έχουν βάλει την ιστιοπλοεία μαζί με τα υπόλοιπα αθλήματα και κατά συνέπεια δυσκολευόμαστε πολύ στο να ζητήσουμε να κάνουμε απρόσκοπτα αυτή την εκδήλωση. Εδώ, στο προπονητικό αυτό εκπαιδευτικό κάμπ που θα γίνει στην Καλαμάτα το Σαββάτο και την Κυριακή, συμμετέχουν 60 περίπου Optimist και 19 Laser και μαζί με τους προπονητές και τους αθλητές, τα άτομα που θα είναι στην πόλη μας θα υπερβούν τα 120. Το Σαββάτο θα ξεκινήσουμε το πρωί με εκπαίδευση που θα μιλήσει ο προπονητής Παναγιώτης Λιμνιός και θα έχει σχέση με τους κανονισμούς της ιστιοπλοείας και με το στήσιμο του στίβου. Αμέσως μετά θα γίνει πρακτική εφαρμογή αυτών των οποίων θα διδάξει ο προπονητής και το απόγευμα μετά τις 5 η ώρα θα γίνει εκδήλωση στο σύλλογό μας όπου θα προσφέρουμε κάποια αναψυκτικά και σουβλάκια στα παιδιά του που συμμετέχουν. Την Κυριακή το πρωί θα γίνει πάλι διδασκαλία, θα διδάξει ο προπονητής Γιώργος Τσακάκος, ο οποίος θα συνεχίσει τους κανονισμούς των αγώνων και θα διδάξει τεχνικές και τριμάρισμα πανιών. Αμέσως μετά θα γίνει εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος και στο τέλος, μόλις τελειώσουν τα παιδιά, θα γίνει μια αθλητική εορτή και μια εκδήλωση και τα παιδιά θα αποχωρήσουν. Λοιπόν, αυτό έχω να πω.